γίνεται. Γιατί κάνω πάλι βίντεο σχολιασμού. Τι έχω πάθει, ρε γαμώτο. Φέρτε ένα γιατρό. Γιατί δεν κάνω podcast. Τι έχω πάθει. Back to back to back βίντεο σχολιασμού. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Για κάτσε να δω. 39 και 8! Μια χαρά! Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Σας ορκίζομαι, δεν φταίω εγώ. Εγώ για podcast ξεκίνησα. Είχα πάει όμορφα και ωραία στο άλλο στουντιάκι μου. Φτιάχνω τις καμερούλες μου. Κάθομαι. Έρχεται ο καλεσμένος. Τι έγινε, ρε Γιώργο, καλά? Καλά. Πάντα καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Hello! Και πάλι εδώ! Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Θα το έχω φτιάξει μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, μην αγχώνεστε. Προς το παρόν, αφού τα φέρε έτσι η ζωή, θα ξεκινήσω μια νέα σειρά. Δεύτερη νέα σειρά στα καπάκια. Πόσο ανανεωμένος λέμε επιτέλους. Κυρία Τασία. Καλά θα πάει αυτό. Θα μιλάω μόνος μου τώρα. Πάντα μόνος σου μιλάς, ξύπνα. Τέλεια, θα έχω εσένα να μιλάω τώρα. Πάει και αυτός. Θεός χωρέστον. Είχε περάσει πολλά. Αλλά δεν το χρειάζομαι. Άμορα με τα μαλάκα. Το μισό revenue πήγαινε στο θαλμίατρου. Εδώ ρε. Θα την ξεκινήσω μόνος μου τη σειρά. Γιατί? Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά θα κάνω κάτι που το ήθελε εδώ και 2 χρόνια. Καλά πήγε αυτό. Πάλι καλά που έχω δεύτερα. Ήταν λίγο περίεργο flex. Το να γνωρίζω. Τρίτα δεν έχω. Εδώ και 2 χρόνια ήθελα να σπάσω τη λούπα που έχω βάλει μόνος μου τον εαυτό μου. Να δω αν μπορώ να υπερβώ τον εαυτό μου και να καταφέρω να κάνω για μια φορά μικρότερο βίντεο. Μ' αρέσει που όλοι λέτε, α, τι ωραία μεγάλα βίντεο κάνει ο Μπούγια, ρε. Ο Μπούγια είναι ο μοναδικός που σε κάνει να δεις 2,5 ώρες βίντεο. Ούτε δευτερόλεπτο δεν έχασα. Δεν έχετε καταλάβει τι παίζει, ε. Δεν θέλω να κάνω μεγάλα βίντεο. Δεν έχετε καταλάβει. Απλά δεν μπορώ να κάνω μικρά βίντεο. Πρακτικά δεν γίνεται. Όταν ανοίγει αυτή η κάμερα, δεν σταματάω να μιλάω, ρε μαλάκες. Είμαι απίστευτα πολύ λογάς όταν τραβάω βίντεο. Το παραδέχομαι. Το ελληνικό YouTube 4 ήταν 3,5 ώρες. Απολύπηση το έκανα 2,5. Τα ακούς, ρε, για σένα το έκανα. Για τα ματάκια σου. Έτσι σκέφτηκα να κάνω μια νέα σειρά όπου πραγματικά θα είναι ένα challenge για εμένα. Να πω. Λίγα. Τώρα είμαι σε άλλα mood πάλι. Μου έχει λείψει η φάση σχολιασμού και όλα αυτά. Έχω και καινούργιες ιδέες που θέλω να το εξελίξω λίγο αυτό. Θέλω κιόλας να το κάνω με διαφορετικό τρόπο, να πάω λίγο σε πιο speed σχολιασμό. Λίγο πιο μικρά βίντεο. Είναι αυτό το mood τώρα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να μπω στο challenge, να αρχίσω να κάνω μικρά βίντεο τώρα. Για να δω αν μπορώ να το κάνω. Αν μπορώ να πω λίγα πράγματα και να μην τα πω όλα όσα θέλω, ας πούμε. Ναι. Καταλαβες. Έτσι θα μπορώ να κάνω και περισσότερα βίντεο σχολιασμού. Πιο συχνά. Όχι 3-4 το χρόνο. Άλλο να παλεύω κείμενο μία ώρα. Κι άλλο 15 λεπτό. 15 λεπτά βίντεο που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι YouTubers είναι οι εισαγωγές μου! Ξέρετε τι είναι, ρε μαλάκες, να γράφεις 55 σελίδες κείμενο για ένα βίντεο! Έσπασε και η φωνή μου. Γράφω ένα μικρό βιβλίο πριν πατήσω το record. Αλλά βάζω στοίχημα, μαλάκες. Είναι αδύνατο. Στο τρίτο βίντεο της σειράς θα το έχω σπάσει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό θέλω τη δικιά σας βοήθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα με δείτε ότι πάω να ξεφύγω από το 15 λεπτό, θέλω τελείωτο κράξιμο κάτω στα σχόλια. Με το χειρότερο τρόπο, μαλάκες. Θέλω να με σκίσετε. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Στα comments να με σκίσετε. Και έχουμε και ανώμαλους, τι να κάνουμε. Αυτή είναι ικανή να με κυνηγάνε να με γαμίσουν επειδή έκανα πάνω από 15 λεπτά. Αν αργώ να βγάλω βίντεο σχολιασμού. Εσείς αυτέτε. Δεν βγάζει καν νόημα αυτό που λέω, αλλά οκ. Okay. Πώς τα κατάφερε έτσι ο Πούστης. Μπράβο μου. Παράλληλα θα είστε υπεύθυνοι για αυτή τη σειρά για έναν ακόμα λόγο. Σε αυτή τη σειρά θα σχολιάζω μόνο βίντεο που μου στέλνετε εσείς. Στο Instagram. Εγώ δεν επιλέγω ξανά βίντεο για αυτή τη σειρά. Επίσης δεν έχω όνομα για αυτή τη σειρά. Οπότε γράψτε από κάτω τις ιδέες σας. Σαν πολλές ευθύνες να μαζεύτηκαν σε εσάς, ε. Αλλά ακόμα δεν είπα το καλύτερο. Αν επιλέξω να σχολιάσω το βίντεο που θα μου έχει στείλει εσύ στο Instagram, κερδίζεις αυτομάτως από εμένα 50 ευρώπουλα. Oh yeah. Θα βγάλετε λεφτάκια πουτάνες. Ποιος άλλος σχολιαστής πληρώνει για να του στείλουν βίντεο. Βέβαια, αν μου έχετε στείλει πολύ το ίδιο βίντεο, θα γίνεται κλήρωση και θα τα κερδίζει ένα. Βάζω 50 εγώ για αρχή, επειδή δεν ξέρω και πόσα βίντεο θα βγουν σε αυτή τη σειρά. Και θα ανέβουν μετά τα ποσά. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το πόσο θα τη σαπορτάρετε με υλικό αυτή τη σειρά. Έτσι μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι και με υλικό. Και παράλληλα μπορείτε να τσεπώσετε και λεφτάκια. Τέλειο! Και περισσότερα βίντεο για εσάς και λιγότερο οθαλμίατρος για μένα! Τι άλλο, ρε μαλάκες, να τετραγωνίσω κανένα κύκλο μήπως! Λοιπόν, λέω σε αυτό το βίντεο να μην ξεφτυλίσουμε πάλι τον Τζακλόπ. Άστο να πάρει και μια ανάσα. Τον έστειλα ρεπό ένα μήνα στην τρύπα του. Ακόμα και live φοβάται να ανοίξει, να δείξει τη φάτσα του. Απλά μάγκε θέλω να μου πει κάποιος ότι είναι καλά. Αυτό μόνο. Τρύπαρο καημένος. 90.000 σε βίντεο είχε να πιάσει 4 χρόνια. Από τότε που σχολίαζε πάλι εμένα. Άρα μέχρι να περιμένουμε την απάντηση της απάντησης, ο απάντηση που είπε ότι θα κάνει, πρέπει να είναι γαμό τα βίντεο. Ένα μήνα το ετοιμάζει. Για το θείο αυτό, ουχ, είναι ακραίο. Λες και φτιάχνει το νέο avatar. Να τα βγάλανε ή όχι, να τα βγάλανε ή όχι, να τα βγάλανε ή όχι. Οπότε λέω να ασχοληθούμε με έναν άλλο μπαρμπα σήμερα. Ο Δημήτρης Μάρκος.
Τον είχα καιρό στην blacklist. Πρέπει σιγά σιγά να διάσει και αυτή η blacklist, 2.500 βίντεο. Να δούμε πότε θα τελειώσω. Ο οποίος Δημήτρης Μάρκος έφτιαξε για εμάς ένα τραγούδι ύμνο. Ένα βίντεο κλιπ που μπροστά του η λέξη cringe χάνει όλη την αξία της. Μια προσωπικότητα που εννοείται δεν άξιζε να παίξει σε ένα αδικημένοι καλλιτέχνες με όλους τους ατάλλαντους. Το τραγούδι αυτό λέγεται «Μία είναι η μαμά». Οριακά χορηγούμενος από την Ουνού. Θα έλεγα άμα δεν ήξερα ότι το τραγούδι είναι σε συνεργασία με το... Δεν βλέπω κιόλας, μισό. International Health Tourism Center, κάτι τέλος πάντων. Αλλά ακούστε γιατί το έφτιαξε. Αυτό το τραγούδι φτιάχτηκε μόνο για ένα σκοπό. Για να καταπολεμήσει μόνο μιας την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ένα καλό έχουμε στην Ελλάδα, να το χαλάσουμε κι αυτό. Έχεις γράψει και ένα τραγούδι εσύ. Εγώ εκπομπή δεν έχω όπως εσείς, Ιορδάνη και Γιάννη. Είπα λοιπόν, επειδή δεν έχω εκπομπή, να γράψω ένα τραγούδι. Δεν είχα ξαναγράψει στίχους. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλατζάκου. Μιλάμε μαλάκες, βάζεις το τραγούδι και ξεκινάνε όλοι να γαμιώνται. Είναι περίπου σαν το μαραφέτι αυτό που είχε η Εμμανουέλα που το πάταγε και καβλώναν όλοι. Αχ, πόσοι λίγοι ξέρετε γιατί μιλάω τώρα. Ώστε εδώ φτάσαμε, έτσι. Να μην ξέρουν την Εμμανουέλα οι μισοί που με βλέπουν τώρα. Τι κάνουν 3 ώρα το βράδυ, κοιμώνται. Ρε το τραγούδι κάνει θαύματα, λέμε. Το βάζεις και οι καπότες πάνω από μόνες τους. Φανταστικό! Δεν σου σηκώνεται, κύριε. Βάλε Μάρκο. Κατάρτι θα γίνει. Είναι η γυναίκα σου στήρα. Βάλε Μάρκο. Θα τα φτύνει τα μωρά σαν βολιβόλο, έτσι. Πουμ! Πουμ! Κράβα! Κράβα! Και παράλληλα είναι μια γροθιά στο κατεστημένο. Το έφτιαξε, λέει, να τα ακούσουν μέχρι και οι πολιτικοί αυτής της χώρας. Τόσο σημαντικά τα πράγματα. Ο Δημήτρης Μάρκος. Μα το έχεις έτσι. Τέλειος. Μπράβο σου. Είμαι καλλιτέχνης, λες. Καλλιτέχνης δεν ξέρω. Αν είπα να πω στον κόσμο με ένα τραγούδι, ασχοληθείτε με το θέμα της υπογεννητικότητας και να το πω και στην πολιτεία. Να το πω στους πολιτικούς, να το βάλουν στην ατζέντα. Θέλει να αλλάξει την Ελλάδα. Και το YouTube. Ναι, το είπα. Μιλάμε ο τύπος κάνει λειτουργήμα. Και όλα αυτά βέβαια τα κάνει. Γιατί έρχεται το τέλος. Ξύπνα, Έλληνα! Υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, το 2100 οι Έλληνες θα μείνουν 2 εκατομμύρια, από 10 εκατομμύρια. Και το 2050 θα είμαστε, λέει, 8 εκατομμύρια. Φακ! Τα ακούσατε! Κοίτα να δεις! Και λένε όλοι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εδώ λέει ότι το 2100 η Ελλάδα θα είναι απλά παράδεισος. Μόλις 2 εκατομμύρια Έλληνες! Αχ, ηρεμία! Θα έχουμε πληρώσει και το χρέος. Ποιος μας πιάνει. Καλύτερα και από παράδεισο. Ο παράδεισος θα χάσει την αξία του το 2100. Θα βάλουμε και τον Άγιο Πέτρο για πρωθυπουργό. Χαραμίζεται στον παράδεισο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία που σε είδαμε ως ράπερ και πολύ μου άρεσε. Νομίζω ότι ένα δικό σου όνειρο το έχεις πραγματοποιήσει. Πες μου ότι κάνω λάθος. Λοιπόν, πες μου ότι δεν κάνεις καθόλου λάθος. Είναι τρομερό το ενστικτό σου. Ένα όνειρό μου λοιπόν να τραγουδήσω. Δεν περίμενα όμως ότι θα κάτσω να γράψω. Δεν το είχα βάλει στα όνειρά μου αυτό. Πώς ήρθε η έμπνευση. Και όπως είμαι λοιπόν στις σημειώσεις μου, λέω κάτσε να γράψω να δω, θα μου βγει ο στίχος. Τον τίτλο τον είχα βρει. Λέει, έλεγα μία είναι η μαμά. Και ξεκινάω και γράφω Τάνια μου το τραγούδι. Και σε 10 λεπτά μου βγαίνει αυτό που άκουσες. Σε 10 λεπτά. Δεν ξέρω πώς ο Θεός. Τα χέρια μου φεύγανε. Μιλάμε, ο τύπος είναι ταλέντο. Ούτε 10 λεπτά δεν του πήρε να το φτιάξει αυτό το τραγούδι. Και έγινε αμέσως viral. Και ευτυχώς έγινε αυτό που λέμε viral. Εντάξει, τώρα 38.000 views για τηλεόραση viral. Σε 10 λεπτά, και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Τα παιδιά, να δεις πόσο το έχουν το χαρί. Στο σχολείο που πηγαίνουν τα δικά μου, έρχονται και με πιάνουν κάθε πρωί και μου λένε το τραγουδάμε 100 φορές την ημέρα. Όλοι λέμε μαμά, όλοι λέμε μαμά. Το τραγουδάνε όλοι, λέμε. Εγώ που ζω. Καλά, εσείς δεν το πήρατε χαμπάρι. Όλα τα παιδιά στο σχολείο τραγουδάνε, λέει, το μαμά. Ρε Μάρκο, μόνο το θάρρος. Μήπως τα παιδάκια τραγουδάνε το συμπόι. Λέω εγώ τώρα. Ο Σιμπόι καλά έκανε και τραγούδισε αυτό που τραγούδισε. Εμείς όμως θέλουμε να το πούμε πιο καθαρά από ότι το είπε ο Σιμπόι. Όπα! Μπηχτής ο Σιμπόι! Μπηχτούλα στον Αυγουστίνο της καρδιάς μας, πουτάνα! Εδώ μιλάμε για θρύλο! Ποιος άλλος καλλιτέχνης δραμαλάκες βγάζει μόνο ένα τραγούδι και ξεκινάει δράμα με Σιμπόι! Το τραγούδι αυτό είναι απλά θεϊκό! Μόνο ο Μάρκος έχει τα κάκαλα πουτάνες να το κάνει από τον ντεμπούτο! Εν τω μεταξύ είναι πολύ γλυκούλη στη φάτσα, δεν είναι καν για δράμα. Όχι, θα μας το παίζει μάγκας ο Αυγουστίνος! 200 στροφή και με ρωτάνε μαμά! Όπως καταλάβατε, το τραγούδι είναι πρακτικά μία απάντηση στο Σιμπόι. Βγήκανε και την ίδια περίοδο! Βγάζει ο ένας το μαμά και στα καπάκια ο Μάρκος απαντάει με το μία είναι η μαμά. Μπου! Μετά πως να μην φύγει ο άλλος Αλβανία. Τον ξεφτύλισε! Τον έδιωξε από τη χώρα, λέμε! Πάμε επιτέλους να το ακούσουμε. Τόσο hype δεν έχω ξανανιώσει στη ζωή μου. Όταν ξέρεις ότι με τόσο hype θα ακούσεις κάτι πάρα πολύ κακό. Μιλάμε εδώ, βγήκε σε 50 κανάλια να το διαφημίσει. Εκπομπή από εδώ, εκπομπή παραπέρα. Πρέπει να είναι ακραίο το τραγούδι. Δεν υπάρχει πιο ωραία λέξη, μαμά. Δεν υπάρχει πιο ζεστή αγκαλιά. Μαμά, να σε νιώθει και να χαμογελά. Θάρρος μα και παρηγοριά, όλα αυτά είναι μαμά. Μαμά, έχει γίνει σύνθημα πια. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά.
Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Από πού να το πιάσω? Από τους στίχους. Έχει γίνει σύνθημα πια, όλοι λένε μαμά. Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά. Πω, τι έγραψε ο Θρύλος? Και το έγραψε μόνο σε 10 λεπτά, ε! Σε 10 λεπτά μου βγαίνει αυτό που άκουσα. Πω, σε 10 λεπτά. Δεν ξέρω πώς ο Θεός. Είναι απίστευτος! Από τα κριντσομπούμερ χορευτικά από πίσω του. Έχει γίνει σύνθημα πια. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Αλλά και σαν το παρατηρήστε, είναι σαν να ακούνε άλλο τραγούδι και να χορεύουν. Ρε, μήπως βάλανε όντως ο Συμπόης στα γυρίσματα. Το ότι λέει για οικονομικά προβλήματα και το λέει σαν να χαίρονται. Τι να φταίει άραγε και δεν κάνουμε παιδιά. Τα προβλήματα τα οικονομικά. Τα προβλήματα τα οικονομικά, ε! Και τον πιάνει έτσι. Τα προβλήματα τα οικονομικά. Προβλήματα οικονομικά, τα προβλήματα τα οικονομικά. Εν τω μεταξύ, το αγαπημένο μου πράγμα σε αυτά τα τραγούδια είναι τα σχόλια. Μιλάμε, είναι όλοι ξετρελαμένοι. Τα κατάφερε. Δεν έχω δει τίποτα χειρότερο στη ζωή μου. Ευχαριστώ. Φοβερή ερμηνεία. Απίστευτο στίχο. Σε 10 λεπτά και είναι πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρο ότι η έμπνευση πρέπει να σου ήρθε στην Παγκόσμια ημέρα αυνανισμού. Για κάποιο λόγο, όταν το άκουγα, ένιωθα λίγο άβολα. Και συμπληρώνει από κάτω, φίλο. Το λεγόμενο cringe. Λοιπόν, λέτε να αλλάξουμε από σήμερα πλανήτη. Είμαι με το διαβατήριο στο στόμα. Και απαντάει από κάτω άλλο. Εγώ είμαι ήδη στο αεροδρόμιο, φίλε μου. Άλλος κανείς να την κανά. Μπορούμε και χειρότερο. Ο τύπος έψαχνε να βρει το χειροτερότερο. Αν είχαμε μνημόνια, δεν θα είχε τα λεφτά να γυρίσει αυτό το βίντεο. Φέρτε πίσω τα μνημόνια! Α, όχι, μπράβο. Σίγουρα σκέφτηκες να κάνεις μια μεγάλη μαλακία. Και το κατάφερες. Όχι, όχι, μπράβο. Και μετά σας φταίει ο Συμπόη. Υπάρχει λύση, παιδιά. Πριν χαθεί το όνειρο και φύγει ο έρωτας μακριά. Πριν να πούμε, δεν θα κάνω παιδιά. Δεν αντέχω άλλο. Σε να ελπίζεις, πρέπει να το παλέψεις. Καλά τα λέει. Μπορούμε. Θα το παλέψουμε. Θα το ακούσουμε όλο, μαλάκες. Σαν τιμωρία, επειδή δεν έχεις πατήσει ακόμα like. Πάμε. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στη μαμά. Μάνα είναι μόνο μία. Μαμά, αξίζει να το ζήσει παραπάνω από μια φορά. Μία είναι η μαμά. Στείτε όλοι μπροστά και φωνάξτε όσο γίνεται πιο δυνατά. Πάμε! Μαμά! 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 Αχ, τέλειο! Το τραγούδι πάντως πέτυχε το σκοπό του. Εμένα πάντως με έπεισε για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν ξέρω για σας. Μένει μόνο ένα πράγμα να κάνω. Πάμε όλοι μαζί! Μαμά! Μαμά! Τώρα! Το επόμενο τραγούδι που θα γράψω θα είναι «Βάλε κράνος, βάλε ζώνη» και θα έχει, πρόσεξέ με, το μήνυμα «Η βλακεία σου σκοτώνει». Ήτανε κρίτσα.